Πρέβεζα, επαναλαμβάνω την καλή είδηση. Δύο μόνο νέα κρούσματα στα Γιάννενα. Κανένα κρούσμα στην υπόλοιπη Ήπειρο το τελευταίο 24ωρο. Να καλησπέρισω τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Ήθελα πολύ καιρό να την πω αυτή την είδηση. Με πολύ πολύ χαμηλά κρούσματα. Περιμένω και το μηδέν κρούσματα. Σε ακούω. Στην Ήπειρο τα πράγματα πάνε καλά, γιατί και στην υπόλοιπη Ελλάδα πάνε καλά, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι 21 νεκροί το προηγούμενο 24ωρο από κορονοϊό είναι κάτι θετικό. Οι νεκροί είναι πολλοί στη χώρα από τον κορονοϊό, συνολικά 13.000, 21 το προηγούμενο 24ωρο. Τα κρούσματα όμως είναι λίγα, είναι 395 τα νέα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι αποκλιμακώνονται αργά, 239 είναι. Πάντως έχουμε στην Ήπειρο καλές ειδήσεις σχετικά με την πανδημία. Σε ακούω, Στέφανε. Τόσο στην Ήπειρο όσο και στην υπόλοιπη χώρα θέλω να πιστεύω ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα Ελευθερία βαδίζει πολύ καλά, καθώς εμβολιάστηκαν εκατομμύρια συμπατριώτες μας, και στην Ήπειρο όμως τηρούν τα πρωτόκολλα για το φόρεμα της μάσκας και την προσοχή όπου υπάρχει πολλής κόσμος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να μην υπάρχει μετάδοση. Καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες από τη μία μεριά τα νοσοκομεία μας να βοηθούν όσο μπορούν τον κόσμο, και από την άλλη μεριά όλοι οι μετέχοντες στο εμβολιαστικό πρόγραμμα αλλά και οι ίδιοι πολίτες που συνειδητοποίησαν επιτέλους ότι το να φοράει κάποιο τη μάσκα του στους κλειστούς χώρους, που υπάρχει μεγάλη επαφή με κόσμο, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, ακόμα και αν είμαστε εμβολιασμένοι. Και αυτό είναι ένα δείγμα θετικότατο που προειδοποιεί ότι αυτή η ιστορία θα έχει έρθει και τέλος, πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι, αναμένοντας να δούμε την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μας, και ιδίως στο παρελθόν. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η μείωση των κρουσμάτων αναδεικνύει το ζήτημα της προσέλευσης πολλοί κόσμου να επισκεφθούν την περιοχή μας, και φέτος ο τουρισμός θα είναι εσωτερικός ως επιτοπλίστων. Σωστά, έχεις δίκιο. Το καλοκαίρι λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Το φθινόπωρο μπορεί να υπάρξει ένα τέταρτο κύμα. Υπάρχει η μετάλλαξη Δέλτα που, όπως λένε οι ειδικοί, κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος Αυγούστου θα έχει επικρατήσει και στη χώρα μας, η περίφημη ειδική μετάλλαξη όπως τη λέγαμε παλιότερα, ασφαλής. Και από τη μετάλλαξη Δέλτα, μόνο οι εμβολιασμένοι, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες. Στέφανε. Ναι, είναι γεγονός ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι η μετάλλαξη εκείνη που είναι από τις πιο βαριές μεταλλάξεις που έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο στον COVID-19, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, ούτως ώστε να αποφύγουμε την ευρεία διάδοση του COVID, αλλά και ιδιαίτερα αυτού του τύπου της μετάλλαξης, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα, μικρότερες πιθανότητες νόσησης συνανθρώπων μας και κυρίως αυτών που θα χρειαστούν περίθαλψη σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πάντοτε, καθώς άνθρωποι έστω και με λίγα υποκείμενα νοσήματα, ακόμη και χωρίς υποκείμενα νοσήματα, κινδυνεύουν, διότι τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί μέσα κανένας δεν μπορεί να τα υπολογίσει. Λειτουργεί ο οργανισμός ανεξέλεγκτα σχεδόν, δεχόμενος την επίθεση από τον COVID-19. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών μας και του νοσηλευτικού προσωπικού που καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Αλήθεια, έτσι. Διότι δεν πρέπει να θυμάμε ότι έχουμε και τους υπόλοιπους ασθενείς. Δεν σταμάτησε ο κόσμος να αρρωσταίνει παρά το δυστυχώς, ότι έχουμε τον COVID. Έτσι είναι, όπως τα λες. Τα εγκεφαλικά και χίλια δυο άλλα προβλήματα υγείας. Πραγματικά ο κόσμος δεν σταμάτησε να αρρωσταίνει, οπότε χρειάζονται όλα τα άλλα τα τμήματα να λειτουργούν μαζί με τον COVID, που χρειάζεται υψηλότερη επιτήρηση. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις. Έτσι είναι πράγματι, Στέφανε. Προχωρούμε όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που τα τελευταία 24 ώρα
είδαν το φως της δημοσιότητας με την επίθεση του πρώην πλέον ιερέα στους 7 Μητροπολίτες, αλλά και με ένα ακόμη περιστατικό που αφορά στην Εκκλησία, με το περιστατικό εδώ στο γειτονικό μας Αγρίνιο, ενός ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης και παιδική πορνογραφία. Ξεκινάμε με την επίθεση στους 7 Μητροπολίτες. Πάμε να δούμε ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτά που μου είπε χθες ο Μητροπολίτης Άρτας Καλλινίκος, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 που δέχτηκαν την επίθεση με καυστικό, με χημικό υγρό. Και επιστρέφουμε στη δική μας ζωντανή συζήτηση. Πάμε. Δεν είχε λόγους εφέσεως, ούτε και στο πρωτοβάθμιο λόγους επικαλεστεί για την αυθότητά του ότι είναι ψυχοπαθής και έχει προκαταλόγηση. Ναι. Αυτό δεν είχε επικαλεστεί στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Και φαντάζομαι ότι αν υπήρχε τέτοιος λόγος, ιδίως στα εκκλησιαστικά δικαστήρια, είχε κάθε συμφέρον να τον επικαλεστεί. Τώρα, γιατί θα μου πεις το θυμηθήκανε σήμερα, τώρα δεν ξέρω. Τώρα ο καθένας σας βγάλει τα συμπερασματά του. Αλλά εγώ σας λέω ότι χωρίς να είμαι ψυχίατρος, εκείνο που ξέρω είναι ότι ούτε στο δευτεροβάθμιο, ούτε στο πρωτοβάθμιο, ούτε οι δικηγόροι, ούτε ο ίδιος ο κατηγορούμενος πρώην ιερέας, επικαλέστηκαν ψυχοπάθεια για να πούνε ότι έχει προκαταλόγηση. Τώρα, ο ιερέας αυτός. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, λες τώρα σε ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο που είναι λιγότερο αυστηρό κατά κάποιο τρόπο, επειδή είναι πειθαρχικό, δεν επικαλείσαι ψυχοπάθεια και επικαλείσαι τώρα στο ποινικό. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτά θα τα βρουν και οι δικαστές, θα τα βρουν και οι νευρολόγοι. Δεν ξέρω τι να πω. Τώρα, αυτός ο ιερέας ήταν σκληρά παραβατικός. Μιλάμε για ναρκωτικά, μιλάμε για. Κάποιοι λένε γιατί δεν είχε αποσχηματιστεί πιο νωρίς. Ούτε η συνείδησή μου τον νόμος να σας πω παραπέρα. Ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εκκλησιαστικά κρίμα, διότι είναι 37 ετών. Έχασε την ιεροσύνη του, ενώ ήταν αφιερωμένος, αρχιμαντρίτης. Και τώρα με αυτά που έκανε, βλέπω ότι πάει να χάσει την ψυχή του. Αυτά είναι που μας στενοχωρούν. Ένας άνθρωπος περιμένει να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, πάει και προμηθεύεται πολύ βαρύ χημικό οξύ, το οποίο δεν πουλιέται στα περίπτερα. Παίρνει δύο φιάλες δίλητρες, τις βάζει μέσα σε τσάντα, δεν λέει σε κανέναν ότι τις έχει και κάποια στιγμή βγάζει δύο φιάλες δίλητρες για να κάνει τι τώρα, να μασκίσει τα ράσα, να χαλάσει τα πατώματα. Εσείς τι πιστεύετε, δεν ξέρω, εσείς θα μου απαντήσετε γιατί το έκανε. Τώρα και αν ήξερε ότι είναι κακό, ή το είχε πει και στους δικηγόρους του, φαντάζομαι αν δεν ήξερε ότι είναι κακό θα το είχε πει και στους δικηγόρους. Θα είχε πει ότι ξέρεις έφερα και γιατί είχε κοντά και τρεις δικηγόρους. Το ξέραν οι δικηγόροι ότι είχε φέρει κοντά και κάποιο υγρό το οποίο ήθελε να μας δροσίσει. Σας λέω δηλαδή τώρα, συγγνώμη που απαντάω έτσι σαν ειρωνικά. Δίκιο αλλά έχετε, δίκιο τώρα έχετε. Μου ακούγεται πολύ αφελές αυτό το πράγμα. Τώρα προσπαθεί, είναι κακό το βιτριόλι, τώρα εντάξει. Προσπαθεί δηλαδή, να επικαλεστεί ψυχοπάθεια, προσπαθεί να δείξει ότι είναι ψυχοπαθής. Είπατε κάτι, σεβασμιότατε, κάτι που είπε πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, άλλο η συγγνώμη, η συγχώρεση, άλλο η δικαιοσύνη, αυτό άρχισατε να λέτε. Είναι άλλο πράγμα, εννοείται ότι τον έχουμε συγχωρέσει, αλλά από εκεί και πέρα τι θα πούμε, παιδιά πάρτε όλοι οι βιτριόλια και εμείς είμαστε χριστιανοί και σας συγχωράμε. Λοιπόν, Στέφανε, ακούσαμε τον Μητροπολίτη Άρτας, στο τέλος μάλιστα όσον αφορά την συγχώρεση, είπε ακριβώς, εννοείται ότι τον έχουμε συγχωρέσει, αλλά τι θα πούμε, παιδιά πάρτε όλοι βιτριόλοι και ραντίστε μας, εμείς είμαστε χριστιανοί και θα σας συγχωρούμε. Δεν έχει άδικο ο Μητροπολίτης Άρτας, έτσι, σε αυτό που λέει. Αν σταθούμε και στην δήλωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερώνυμου, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα, η Ιερά Σύνοδος και οι αρχιερείς δεν στέκονται απέναντι σε κανέναν χωρίς να συγχωρέσουν. Τον έχουν συγχωρήσει ακόμα και αν παθαίναμε μεγαλύτερη ζημιά από τραυματισμούς ή ακόμα και αν χάναμε τη ζωή μας, είπε. Το συγχωρούμε, αλλά το θέμα δεν είναι και το θέμα επεμβαίνει η δικαιοσύνη, η οποία τώρα από εδώ και πέρα έχει το λόγο. Πολύ σωστά έρχεται ακριβώς η δήλωση του Σεβασμιωτάτου Άρτης να συμπληρώσει ή να προσθέσει μάλλον στη δήλωση αυτή ότι δεν μπορούμε και αν εμείς μπορεί να συγχωρούμε, η ψυχή μας να έχει συγχωρέσει, αλλά όμως θέμα δικαιοσύνης, οπότε το να επιτηθεί κάποιος και να προκαλέσει ζημία οπουδήποτε, σε οτιδήποτε εκκλησιαστικό, αυτό δεν σημαίνει ότι παραμένει ατιμόρυτο από την πολιτεία. Μάλιστα.
Έτσι είναι, έτσι είναι, έχει δίκιο ο Άρθας σε κάθε περίπτωση. Και αυτό που είπε στο τέλος δείχνει και το στίγμα αυτόν που έχει μέσα στο μυαλό του, στην ψυχή του. Τώρα, ναι Στέφανε. Θα πούμε δύο λόγια για τους ιερείς, για όσα προβλήματα παρατηρούνται. Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι από τη Μητρόπολη Άρτας σήμερα υπήρξε η πληροφορία ότι μπορεί ο Μητρόπολης Άρτας μαζί με άλλους κάποιους από τους 7 να κινηθούν νομικά εναντίον του πρώην ιερέα, και από τη Μητρόπολη Άρτας υπήρξε πληροφορία ότι αν γίνει αυτό τότε θα διεκδικηθούν χρήματα τα οποία ο Μητροπολίτης Άρτας θα δώσει στον ΟΚΑΝΑ. Αυτή είναι μια πληροφόρηση από τη Μητρόπολη Άρτας, όχι δήλωση του ίδιου του Μητροπολίτη. Για πάμε τώρα να δούμε πραγματικά, γιατί έχουμε και το άλλο περιστατικό. Έχουμε το περιστατικό του ιερέα που κατηγορείται στο Αγρίνιο για βιασμό ανήλικης και παιδική πορνογραφία. Τι λες? Βλάση, όπως όλους τους κοινωνικούς χώρους υπάρχουν, οι περισσότεροι είναι σωστοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι προβληματικοί. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της Εκκλησίας. Στην αγκαλιά μέσα της Εκκλησίας και μάλιστα στον χώρο της ιεροσύνης, πολλές φορές παρεσπρίουν άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν είτε μετέπειτα τους γεννιούνται ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς οδηγούν σε πράξεις όπως αυτές που ακούσαμε προηγουμένως. Η Εκκλησία σέβεται, αγαπάει και νουθετεί τους ιερείς της στο βαθμό που έχει θεσπιστεί αυτό από την Ιερά Σύνοδο και με τις αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια που έχει πάρει. Εκείνο όμως που δεν έχουν αντιληφθεί αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν σημαίνει το συγχωρώ ότι δεν τιμωρήσεις αυτό που κάνεις. Συγχωρεί η αγάπη του Θεού, η Εκκλησία. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος παραβεί τους νόμους του κράτους, το κράτος έρχεται να απονείμει τη δική του δικαιοσύνη. Να σε ρωτήσω κάτι, Στέφανε. Καθυστερούν να αντιδράσουν τα εκκλησιαστικά όργανα σε παραβατικές συμπεριφορές ιερέων? Και δεν μιλώ για απλές παραβάσεις, μιλώ για παραβάσεις άγριες, σκληρές, σοβαρές παραβάσεις, όπως αυτές που είχε πριν το Βιτριόλι ο πρώην παπάς από τη Βέρεια, και όπως όλα αυτά που ακούγονταν για τον παπά στο Αγρίνιο, σε χωριό του Αγρινίου. Καθυστερούν να αντιδράσουν τα εκκλησιαστικά όργανα σε τέτοιες σοβαρές παραβάσεις ιερέων? Όταν, Βλάση, παραπέμπεται κάποιος σε συνοδικό δικαστήριο για να δικαστεί για παράπτωμα στο οποίο έχει επιπέσει, έχει όλα τα δικαιώματα που έχει κι ένας. Αυτό μου είπε χθες και ο Μητροπολίτης Μάξιμος, θα τον ακούσουμε να το λέει στη συνέχεια. Ναι, Στέφανε. Ενστάσεις, αναβολές, ό,τι δικαιούται στη μία περίπτωση δικαιούται και στην άλλη, έτσι. Και ιδιαίτερα επειδή υπάρχει μια μεγαλύτερη ανοχή από πλευράς Εκκλησίας, που δεν είναι εκδικητικό όργανο η Εκκλησία. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους ιερείς όπως και τους πιστούς και θέλει να τους οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί οι οποίοι παραπίπτουν σε τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές, περιπέμπουν σε ειδικές παραβατικές συμπεριφορές, παραπέμπονται στα συνοδικά δικαστήρια, αλλά έχουν το δικαίωμα, έχουν το δικαίωμα συνηγόρων, έχουν το δικαίωμα να απολογηθούν, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ενστάσεις. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα όπως και στα άλλα δικαστήρια. Βέβαια, για να πάρθει μια απόφαση τροποποίησης των κανονισμών των συνοδικών δικαστηρίων, χρειάζεται απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Δεν είναι τόσο εύκολο, μάλιστα, όπως μπορεί να γίνει με απόφαση που ψηφίζεται στη Βουλή. Πάντως, με όλα αυτά, σκανδαλίζεται ο πιστός, όπως λένε και στη γλώσσα της Εκκλησίας. Ναι, κοίταξε, σκανδαλίζονται εκείνοι οι οποίοι σκέφτονται ότι γιατί να γίνεται αυτό και ποιος θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, ενώ η Εκκλησία δεν μας διδάσκει έτσι. Μάλιστα. Πίστη προς το Θεό δεν μας διδάσκει γιατί το έκανε αυτός, να κατηγορήσουμε ή ακόμα και να έχουμε κακές σκέψεις για τον καθένα. Θα σκεφτούμε να τον ελεήσει ο Θεός και να τον βοηθήσει. Άσχετα αν θα τιμωρηθεί και το πώς θα τιμωρηθεί. Στέφανε, είδαμε σε ότι... ευχαριστώ. Ναι, ολοκλήρωσε, Στέφανε, ναι. Η τιμωρία του ιερέως
είναι ο αποσχηματισμός του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό το να υποστεί ένας ιερωμένος να χάσει το σχήμα της ιεροσύνης. Το χρήσμα της ιεροσύνης είναι αναφέρετο δικαίωμα. Αυτό που παρέχεται το παρέχει ο Θεός. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανένας. Κι όμως αναγκάζεται η ίδια Εκκλησία που έδωσε το χάρισμα της ιεροσύνης σε κάποιον άνθρωπο να το αφαιρέσει, γιατί παρέχει κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου οι οποίοι είναι απαράγραφοι. Γνωρίζεις πολύ καλά τα ζητήματα της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ.